Στην τηλεφωνική μας γραμμή θα πάμε αμέσως. Θα καλημερίσω και θα ευχαριστήσω πολύ τον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Χρήστο Σταϊκούρα, ο οποίος είναι μαζί μας. Κύριε Υπουργέ, καλή σας ημέρα. Καλή χρονιά να πούμε και ελπίζουμε να φέρει ευχάριστες ειδήσεις η νέα χρονιά. Λοιπόν, θα ξεκινήσω λίγο από τα ειδικά για να πάμε λίγο στα γενικά, διότι βλέπω και στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, φαντάζομαι είναι ένα θέμα που αφορά και εσάς και σας απασχολεί. Το θέμα των ανατιμήσεων και τι προκαλούν αυτές, αν ποσοτικά μπορείτε να δείτε και να μας ενημερώσετε γιατί αυξήσεις μιλάμε. Και θέλω να διευκρινίσω κάτι. Άκουσα χθες από τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Γεωργιάδη, να λέει ότι εξετάζεται το θέμα μείωσης του ΦΠΑ σε κάποια αγαθά. Είναι και ένα αίτημα το οποίο προφανώς σας έχει τεθεί και από τα σούπερ μάρκετ. Εξετάζεται τέτοιο ενδεχόμενο, κύριε Υπουργέ? Θα μου επιτρέψετε μόνο να αντιστρέψω λίγο τη φορά, γιατί έχει ιδιαίτερη σημασία να δούμε το πλαίσιο στο οποίο λειτουργούμε. Συγγνώμη που είπατε από το ειδικό στο γενικό, αλλά αν δεν έχουμε τη γενική εικόνα, δεν θα έχουμε την ειδική. Παρακαλώ, παρακαλώ. Ποια είναι η μεγάλη εικόνα? Η μεγάλη εικόνα είναι ότι το 2021 η χώρα ανέκαμψε ισχυρά. Παρά το γεγονός ότι μέσα στην πορεία του περσινού έτους πολλοί πίστευαν ότι θα έχουμε ανεμικούς ρυθμούς οικονομικής μεγέθυνσης, η χώρα έχει καλύψει το 2021 σχεδόν το σύνολο των απολειών του 2020. Δεύτερο, η ανεργία μειώθηκε σημαντικά, περίπου κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2019. Τρίτον, το διαθέσιμο εισόδημα του πολίτη, κυρίως μέσα από τις μειώσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφόρων, ενισχύθηκε σημαντικά μέχρι να ξεκινήσουν οι αυξήσεις των τιμών, κυρίως στην ενέργεια. Τέταρτον, οι καταθέσεις των πολιτών έχουν κλείσει 35 δισεκατομμύρια ευρώ πάνω σε σχέση με πριν από 2 χρόνια. Οι ηλεκτρονικές συναλλαγές φαίνεται, σας δίνω ένα στοιχείο, να κλείνουν στο τέλος του έτους στα 52 δισεκατομμύρια ευρώ από 40 δισεκατομμύρια πριν από 2 χρόνια. 12 δισεκατομμύρια ευρώ αυξημένες ηλεκτρονικές συναλλαγές. Η σύσταση επιχειρήσεων έχει ενισχυθεί και ποσοτικά και ποιοτικά. Άνοιξαν περισσότερες επιχειρήσεις και κλείσαν πολύ λιγότερες το 2021. Άρα η μεγάλη εικόνα είναι μια εικόνα θετική για την οικονομία, με πολύ θετικές προοπτικές όπως αποτυπώνονται στον προϋπολογισμό. Σε αυτό δεν αμφιβάλλω, δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανένας. Ναι, αλλά είναι σημαντικό και θα σας εξηγήσω γιατί. Όταν έχουμε συνεπώς αυτή τη μεγάλη εικόνα, πράγματι σήμερα που μιλάμε υπάρχουν δίδυμες κρίσεις. Η μία κρίση είναι η ενεργειακή, που είναι το βασικό συστατικό αύξηση του πληθωρισμού, και η δεύτερη κρίση είναι η υγειονομική με τις μεταλλάξεις της, κυρίως με τη μετάλλαξη όμικρον τις τελευταίες εβδομάδες. Πάμε στην πρώτη ενότητα. Στην πρώτη ενότητα, αν και είναι συνυφασμένα τα δύο, στην πρώτη ενότητα έχουμε κάνει τι? Έχουμε υλοποιήσει, αυτή είναι η γέφυρα με την προηγούμενη παρέμβασή μου, μόνιμες παρεμβάσεις για να βοηθήσουμε το διαθέσιμο εισόδημα του πολίτη με τις μειώσεις φόρων. Έχουμε αυξήσει τον κατώτατο μισθό από την προηγούμενη εβδομάδα και θα τον αυξήσουμε δεύτερη φορά το επόμενο χρονικό διάστημα. Την ακριβή ημερομηνία και το ύψος της αύξησης θα το επιλέξει η ελληνική κυβέρνηση τις προσεχείς εβδομάδες. Έχουμε επιδοτήσει το ενεργειακό κόστος σημαντικά και τον μήνα Ιανουάριο με τα 300 εκατομμύρια ευρώ. Συμφωνούμε και σε αυτό. Ωστόσο, κύριε Υπουργέ. Άρα, ισχύουν σήμερα. Έχω αφήσει αναπάντητο ένα υπόλοιπο ερώτημα. Γιατί δεν το λέω εγώ, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο το βλέπω και στις εφημερίδες και βλέπω και. Προφανώς προκύπτει και από τις δηλώσεις του κύριου Γεωργιάδη, ο οποίος είπε ότι εξετάζεται να το δει. Ισχύουν όσα μέχρι σήμερα έχουμε ανακοινώσει. Δεν υπάρχει τίποτα πρόσθετο. Είμαστε στις αρχές του έτους, με μεγάλες αβεβαιότητες και υψηλές προκλήσεις μπροστά μας. Και στο πεδίο του πληθωρισμού και στο πεδίο της υγειονομικής κρίσης και στο πεδίο της νομισματικής πολιτικής και της αύξησης του κόστου δανεισμού πανευρωπαϊκά και στο πεδίο της διαμόρφωσης δημοσιονομικών κανόνων από το 2023, άρα δεν μπορούμε να εκτροχιάσουμε την εκτέλεση του προϋπολογισμού τον μήνα Ιανουάριο. Απαιτείται σύνεση, σοφροσύνη και διορατικότητα. Δεν υφίσταται αυτή τη στιγμή που μιλάμε
οποιοδήποτε ενδεχόμενο μείωσης των συντελεστών ΦΠΑ. Ωραία. Οι αυξήσεις, αυτό βέβαια δεν είναι ένα αίτημα το οποίο προκύπτει τυχαία, είναι ένα αίτημα το οποίο σας το έβαλαν, το πρότειναν μάλλον και τα σούπερ μάρκετ. Όπου εκεί είναι και το κομμάτι των μεγαλύτερων ανατιμήσεων, λέγοντας μάλιστα ότι έχουμε και από τον υψηλότερο συντελεστή σε ΦΠΑ στα τρόφιμα στην Ευρώπη. Η μη μείωση του ΦΠΑ τώρα, γιατί καταλαβαίνω αυτό που λέτε, ότι δεν μπορεί να εκτροχιαστεί από τον πρώτο μήνα υλοποίησης του προϋπολογισμού, διότι μας βλέπουν και άλλα μάτια. Αυτό αντιλαμβάνομαι ότι είναι και η απάντηση. Ωστόσο, είναι κάτι που κάποια στιγμή θα έπρεπε να το δούμε. Ακούστε να δείτε. Γενικώς, η κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι κινείται στην κατεύθυνση μειώσεων φόρων και ασφαλιστικών εισφόρων. Mm-hmm. Αυτό αποδεδειγμένα πλέον. Επί 2,5 χρόνια προς αυτή την κατεύθυνση κινούμασταν και θα συνεχίσουμε να κινούμαστε. Υπάρχουν πράγματι μια σειρά από μέτρα που θα θέλαμε να δούμε για να μειώσουμε φόρους περαιτέρω στο μέλλον. Σας θυμίζω όμως ότι έχουμε και κάποιες ανοιχτές εκκρεμότητες ακόμα. Έχουμε κάποιες μειώσεις φόρων που εξαντλούνται το 2022 και θα πρέπει να δούμε πώς θα μονιμοποιηθούν. Mm-hmm. Σας θυμίζω μειωμένες ασφαλιστικές εισφορές κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες. Σας θυμίζω την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης για τα εισοδήματα από τον ιδιωτικό τομέα που ήταν το 2021 και ισχύουν και το 2022. Άρα θα πρέπει να υπάρχει δημοσιονομικός χώρος και για την μονιμοποίηση αυτών των παρεμβάσεων και για πιθανές άλλες πρόσθετες μειώσεις φόρων που θα μπορούσαν να ήταν και άμεση φόροι και έμεση φόροι σαν αυτούς που λέτε. Αλλά αυτή τη στιγμή, με τα δεδομένα που έχουμε, αυτό μπορούμε να πράξουμε. Γιατί σας θυμίζω επίσης ότι έχουμε να πάρουμε μέτρα και στο άλλο πεδίο, το υγειονομικό. Και στο υγειονομικό πεδίο περιμένουμε να δούμε τις αποφάσεις της ελληνικής κυβέρνησης κατόπιν εισηγήσεων των ειδικών, για να δούμε εκεί τι επιπλέον παρεμβάσεις πιθανόν θα χρειαστούν σε κάποιους τομείς, όπως πιθανόν μπορεί να είναι η αποζημιώση ειδικού σκοπού για μεγαλύτερη γκάμα εργαζομένων σε περισσότερους κλάδους οικονομίας, έτσι ώστε να στηρίξουμε και με αυτόν τον τρόπο την επιχειρηματικότητα αλλά και τους εργαζόμενους. Από ό,τι αντιλαμβάνουμε όσο και ο Κουμπαράς εκεί είναι συγκεκριμένος, έτσι. Αν δεν κάνω λάθος, είναι περί τα 3 δισεκατομμύρια ο Κουμπαράς. Μπορεί να αυξηθεί αυτός ο Κουμπαράς αν χρειαστεί, κύριε Υπουργέ? Τα τελευταία 2,5 χρόνια έχουμε αποδείξει ότι έχουμε γρήγορα αντανακλαστικά για να αντιμετωπίσουμε την οποιαδήποτε κρίση προκύπτει. Προφανώς αυτός ο Κουμπαράς είναι προς αξιοποίηση για τις επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης. Σας θυμίζω, γιατί δεν πρέπει να τα προσπερνάμε πολύ εύκολα, ότι φέτος, επειδή μιλήσατε και για τα σούπερ μάρκετ, εγώ θα σας μιλήσω γενικώς για την επιχειρηματικότητα, ο φορολογικός συντελεστής των επιχειρήσεων πέφτει ακόμα περισσότερο στο 22%. Άρα η κυβέρνηση ενισχύει και τα σούπερ μάρκετ με ακόμα χαμηλότερο φορολογικό συντελεστή της τάξης του 22%. Άρα με λίγα... Βεβαίως το έκανε, το έκανε για να δημιουργήσει θέσεις απασχόλησης συνολικά στην επιχειρηματικότητα. Σωστά. Αλλά αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο θα πρέπει να συνεκτιμάται. Επίσης να σας προσθέσω ότι οι επιστρεπτές προκαταβολές, που κανονικά θα έπρεπε να αρχίσουν να πληρώνονται σε 60 δόσεις από την μεθεπόμενη εβδομάδα, με επιλογή και απόφαση της κυβέρνησης πήγαν τον Ιούνιο. Επίσης να σας θυμίσω ότι ο συμψηφισμός με πάγιες δαπάνες φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων που έληξε, δεν έληξε τελικά, πήγε και αυτό τον Ιούνιο. Και να σας προσθέσω, να σας δώσω άλλο ένα στοιχείο που χθες πήρα στα χέρια μου, ότι με τα προγράμματα Γέφυρα 1 και Γέφυρα 2, υπενθυμίζω στους ακροατές σας ότι είναι τα προγράμματα με τα οποία ο κρατικός προϋπολογισμός πληρώνει δόσεις των πολιτών στις τράπεζες, το λέω πολύ απλά, νοικοκυριών και επιχειρήσεων, δώσαμε άλλα 56 εκατομμύρια για 83.653 δικαιούχους. Δηλαδή, συνολικά, έχουμε δώσει μισό δισεκατομμύριο ευρώ, 504 εκατομμύρια ευρώ, σε 86.000 νοικοκυριά της χώρας μας, πολύ μεγάλο νούμερο, και θα συνεχίσουμε να δίνουμε για να τους βοηθάμε στο τραπεζικό σύστημα. Άρα, συμπέρασμα, δεν έχουμε σταματήσει να ενισχύουμε νοικοκυριακή επιχείρηση και με τις επιστρεπτές που δεν πληρώνουν και με τις πάγιες. Οι επιστρεπτές, και... εδώ θέλω μια παρένθεση. Δεν πληρώνουν τώρα, αλλά θα χρειαστεί να τις πληρώσουν κάποια στιγμή στο μέλλον. Όχι στο σύνολό τους, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, νομοθετήσαμε και ένα μεγάλο ποσοστό επιχειρήσεων θα πληρώσει λιγότερο από τα μισά από αυτά που πήρε. Υπάρχει περίπτωση να δούμε και να υπάρξει και μεγαλύτερο κούρεμα στις επιτρεπτές προκαταβολές, εάν το επιτρέψουν οι συνθήκες? Πολύ σωστά θέτετε τα ερωτήματα σήμερα. Εφάζεται αρκετές φορές και ορθώς λέξη εάν,
Με τα σημερινά δεδομένα, όχι. Αλλά εάν τυχόν η υγειονομική κρίση διαρκέσει για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από το βασικό σενάριο της κυβέρνησης, mm-hmm. τότε προφανώς θα πρέπει ανάλογα να πράξει και το οικονομικό επιτελείο. Μάλιστα, αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέτε. Για να ερμηνεύσω λίγο αυτό το οποίο είπατε, ότι έχουμε κάνει ό,τι μπορούμε για να στηρίξουμε τις επιχειρήσεις, έχουμε κάνει ό,τι μπορούμε για να μειώσουμε τις φορολογίες των επιχειρήσεων, να ενισχυθεί η απασχόληση και ούτω καθεξής. Θα περιμένατε ή θα ζητούσατε να υπάρχει μια συμφωνία κυρίων από τη στιγμή που λέτε ότι τώρα δεν μπορούμε να μειώσουμε το ΦΠΑ, δεν μπορεί να εκτροχιαστεί ο προϋπολογισμός. Θα μπορούσε να υπάρξει μια συμφωνία κυρίων με την αγορά, ώστε να είναι ένας άλλος τρόπος για να υπάρξει μια απορρόφηση. Διότι η αλήθεια είναι ότι και τα σούπερ μάρκετ ήταν από τους πολύ κερδισμένους της πανδημίας. Θα μπορούσε να υπάρξει μια συμφωνία κυρίων, ιδιαίτερα για τα χαμηλά νοικοκυριά, το οποίο έβαλε τα νοικοκυριά. Θα μπορούσε να υπάρξει ένα τέτοιο ενδεχόμενο, κύριε Υπουργέ? Η ελληνική κυβέρνηση θα αναλάβει τις πρωτοβουλίες που πρέπει να αναλάβει, συνολικά και συνεκτικά, έτσι ώστε να κάνει το βέλτιστο στο ζήτημα της μείωσης του κόστους ή της μη επιβάρυνσης με επιπλέον κόστος των ελληνικών οικοκυριών, του οικογενειακού προϋπολογισμού, κυρίως των χαμηλότερων εισοδηματικών στρωμάτων. Η ελληνική πολιτεία έχει αποδείξει τα τελευταία 2,5 χρόνια πώς προσπαθεί και επιδιώκει να ενισχύσει την επιχειρηματικότητα για να δημιουργηθούν θέσεις απασχόλησης στην επιχειρηματικότητα. Και με την αφορμή αυτού του ερωτήματός σας, εμείς απέναντι στην επιχειρηματικότητα και φορολογικούς συντελεστές μειώσαμε και συνεχίσαμε να μειώνουμε το 2022 και την προκαταβολή φόρου μειώσαμε σημαντικά και καλύψαμε ένα σημαντικό κόστος της επιχειρηματικότητας τα τελευταία 2,5 χρόνια. Οφείλει και η επιχειρηματικότητα να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Νομίζω ότι είναι σαφές το μήνυμα. Το βασικό ερώτημα είναι το εξής. Να είμαι απολύτως ειλικρινής. Ναι. Με τις πρωτοβουλίες τις οποίες σας ανέπτυξα και με τις πρωτοβουλίες που πρόσφατα ο αρμόδιος Υπουργός Ενέργειας ανέπτυξε για το ενεργειακό κόστος, δεν καλύπτουμε το σύνολο της αύξησης του κόστους για τα νοικοκυριά. Υπάρχει επιβάρυνση. Είδατε ότι μιλήσαμε για 80% μέχρι 150 κιλοβατόρες επιδότηση της αύξησης ή 60% και για τα κοινωνικά τιμολόγια 90%. Αλλά αυτά μπορούμε να κάνουμε. Γιατί, κύριε Τζενό, ο προϋπολογισμός του 2021 φαίνεται να κλείνει, φαίνεται, τα στοιχεία θα τα έχουμε τα οριστικά τέλος Φεβρουαρίου, με ένα πρωτογενές έλλειμμα περίπου της τάξης του 7%. Εύχομαι να είναι και λίγο λιγότερο, γιατί μπορεί ο ρυθμός οικονομικής μεγέθυνσης να είναι πάνω από 7%. Άρα ξεκινάμε με μείον 7, για να το πούμε ακριβώς, πολύ απλά, και πρέπει αυτό να το μηδενίσουμε. Ξεκινάμε με ένα μείον 7, δηλαδή περίπου με μείον 13 δισεκατομμύρια, τα οποία δεν είναι μόνο ότι πρέπει κάποια στιγμή να τα μηδενίσουμε, όχι φέτος, αλλά σίγουρα το 2023, γιατί θα υπάρχουν κανόνες όλη την Ευρώπη. Έχει να κάνει και με το ότι θα πρέπει να δανειστούμε ποσά για να καλύψουμε θα το κενό. Θα έρθουμε σε αυτό γιατί έχει σημασία. Θέλω να μου πείτε, για να κλείσουμε το ειδικό, για να πάμε στο γενικό, γιατί αυτό που λέτε είναι όντως η μεγάλη εικόνα. Γιατί τώρα βλέπουμε τη μικρή εικόνα, η οποία μας πονάει βεβαίως στη τσέπη μας, αλλά είναι η μικρή εικόνα. Δυστυχώς πρέπει να βλέπουμε και τη μεγάλη. Έχετε κάνει τα σενάρια σας, έχετε υπολογίσει, φαντάζομαι, στους υπολογισμούς σας έχετε βάλει το πόσο θα διαρκέσει το διπλό ράλι σε πρώτες ύλες και ενέργεια? Μπορείτε να μας δώσετε μια εκτίμηση και ως πότε θα αντέχει ο προϋπολογισμός να επιδοτεί, εάν αυτό το ράλι δεν τελειώσει στον επιθυμητό χρόνο, στον χρόνο δηλαδή που εκτιμούν κάποιοι ότι θα τελειώσει? Στο δεύτερο σκέλος του ερωτήματός σας, η απάντηση είναι σαφής, έχει τεθεί και έχει δοθεί από τον αρμόδιο Υπουργό Ενέργειας. Θα συνεχίσουμε να βοηθάμε νοικοκυριά και επιχειρήσεις για όσο χρειαστεί. Πήραμε τα μέτρα για τον Ιανουάριο, παρακολουθώντας την εξέλιξη των τιμών. Το ίδιο θα συμβεί και τους επόμενους μήνες. Η κάλυψη του ποσού που θα απαιτηθεί κάθε μήνα θα γίνεται από το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης, όπως έγινε τον μήνα Ιανουάριο με τα 400 εκατομμύρια ευρώ. Άρα η απάντηση είναι απόλυτη, θα συνεχίσουμε να βοηθάμε για όσο χρειαστεί. Τα δικά μας σενάρια, ως το πρώτο ερώτημα, είναι με βάση τις εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Θα δούμε Δευτέρα-Τρίτη που έχουμε Eurogroup αν κάτι έχει αναθεωρηθεί. Είναι ότι θα υπάρχει σημαντική αποκλιμάκωση της αύξησης του κόστους το δεύτερο τρίμηνο του 2022 και σε κάποια προϊόντα μέχρι το δεύτερο τρίμηνο του 2022. Βεβαίως, ξέρετε πολύ καλά ότι οι μεταβολές οι οποίες υφίστανται στο ενεργειακό κόστος
οφείλονται και σε εξωγενείς παράγοντες, όχι μόνο εξωγενείς σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, αλλά εξωγενείς και σε ό,τι αφορούν την Ευρώπη. Και σε γεωπολιτικές εντάσεις και σε μια σειρά από άλλα στοιχεία που είναι αστάθμητοι παράγοντες. Αλλά αυτό είναι το βασικό μας σενάριο. Σας λέω όμως ευθέως, επειδή με ρωτήσατε, ότι σαν Υπουργείο Οικονομικών θα τρέξουμε το επόμενο διάστημα και άλλα σενάρια με δυσμενέστερη εξέλιξη του προϋπολογισμού, ώστε να είμαστε απολύτως βέβαιοι ότι καλύπτουμε και αυτές τις περιπτώσεις. Ωραία, είναι πολλά τα ερωτήματα, θα τα θέσω όσο προλαβαίνουμε, αλλά θέλω να πω λίγο στη γενική ατζέντα. Το πρώτο ερώτημα είναι τι περιμένετε από τους νέους ομολόγους σας στη νέα γερμανική και τη νέα ολλανδική κυβέρνηση. Και αν υπάρχει φόβος ότι οι Βόροι θα επιμείνουν σε επιστροφή στους αυστηρίους δημοσιονομικούς κανόνες. Περιμένω μια καλή συνεργασία όπως είχαμε τα τελευταία 2,5 χρόνια με τους αντίστοιχους ομολόγους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κυρίως στο Eurogroup. Εκτιμώ ότι υπάρχει πλέον μια σύγκληση λιγότερο ή περισσότερο όλων μας ότι θα πρέπει να υπάρχει ευελιξία και αναθεώρηση των δημοσιονομικών κανόνων. Η έκταση της αναθεώρησης είναι αντικείμενο συζήτησης το 2022. Αλλά και μόνο το γεγονός ότι όλοι πλέον συζητούν και οι θεσμοί αναθεώρηση των κανόνων δείχνει ότι προς αυτή την κατεύθυνση θα κινηθούμε. Ωραία. Ένα δεύτερο ερώτημα είναι πότε υπολογίζω ότι θα βγούμε από την ενισχυμένη εποπτεία. Το 2022. Και αν μπορούμε να ανακτήσουμε την επενδυτική βαθμίδα έως το τέλος της χρονιάς, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό το οποίο λέτε και πρέπει να το τονίζουμε ότι πρέπει η χώρα να έχει τη δυνατότητα να δανείζεται. Και νομίζω ότι με βοηθήσατε πάρα πολύ να πω κάτι μόνο για το πιο απλούς όρους. Η χώρα δανείζεται ενώ έχει το υψηλότερο χρέος, ενώ δεν είναι σε επενδυτική βαθμίδα και ενώ είναι σε καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας. Αυτό το συνδυασμό δεν έχει καμία άλλη χώρα στην Ευρώπη. Οφείλουμε και παράλληλα, φαίνεται ότι η τάση της νομισματικής πολιτικής από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα το 2022 θα είναι συσταλτική, περιοριστική. Άρα θα μειωθεί η ρευστότητα και πιθανόν θα αυξηθεί και το κόστος δανεισμού. Αυτά όλα μια υπεύθυνη πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών θα πρέπει να τα συνεκτιμά. Άρα, ενισχυμένη εποπτεία. Εκτιμούμε ότι θα βγούμε το 2022. Η επιστολή που απέστειλα προχθές προς τον αρμόδιο επίτροπο τον κ. Τζεντιλόνη είναι για ολοκλήρωση της ενισχυμένης εποπτείας μέσα στο 2022. Δηλαδή για επέκταση για ένα ακόμα εξάμηνο ξεκινώντας από τον Φεβρουάριο. Mm-hmm. Έχουμε και δύο δόσεις να πάρουμε από την διακράτηση των ελληνικών ομολόγων από το Ευρωπαϊκό Τραπεζικό Σύστημα. Αυτές εκτιμούμε ότι θα γίνουν το 2022. Είναι μία κανονικά που θα πρέπει να πάρουμε φέτος και μία που υπολείπεται από το παρελθόν από την προηγούμενη κυβέρνηση. Σε ό,τι αφορά την επενδυτική βαθμίδα, η επενδυτική βαθμίδα προϋποθέτει δημοσιονομική σταθερότητα, μείωση ακόμα μεγαλύτερη των κόκκινων δανείων στα χαρτοφυλάκια των τραπεζών, έξοδο από την ενισχυμένη εποπτεία και μία σειρά από άλλες μεταρρυθμίσεις που πρέπει να υλοποιήσουμε. Κινούμαστε προς αυτή την κατεύθυνση. Αισιοδοξώ στο βασικό σενάριο ότι δεν έχουμε αναταράξεις πανευρωπαϊκά, ότι θα αναβαθμιστεί η χώρα το 2022. Ο στόχος που είχαμε θέσει ήταν για το 2023. Μακάρι να τα καταφέρουμε νωρίτερα. Ωραία, και ένα τελευταίο ερώτημα. Αν φοβάστε κερδοσκοπικά παιχνίδια μετά το Μάρτιο, όταν θα λήξει το έκτακτο QE, γιατί είναι κάτι το οποίο το ακούω και το διαβάζω στις αναλύσεις των αγορών. Όχι, δεν φοβάμαι, διότι η χώρα έχει αποκτήσει εκείνα τα ασφαλή ταμιακά διαθέσιμα, ώστε να μπορεί να αντέξει στις όποιες κινήσεις γίνουν παγκοσμίως στις αγορές χρήματος και κεφαλαίου. Υπενθυμίζω ότι τα ταμιακά διαθέσιμα της χώρας, κύριε Τζένο, σήμερα που μιλάμε είναι περίπου στα 38 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι από τα υψηλότερα που υπάρχουν στην Ευρώπη ως ποσοστό του ΑΕΠ. Οι δε ετήσιες χρηματοδοτικές ανάγκες της χώρας είναι περίπου στο 10% του ΑΕΠ, από τις χαμηλότερες σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Άρα η χώρα έχει αποκτήσει εκείνα τα αντισώματα, ώστε σε όποιες μεταβολές ακραίες των επιτοκίων ή σε όποιες κινήσεις γίνουν σε αγορές χρήματος και κεφαλαίου, να μπορέσει να ανταπεξέλθει. Και θα συνεχίσουμε να κινούμαστε με αυτή την υπευθυνότητα και την διορατικότητα. Λοιπόν, θέλω να σταχυλογήσω κάποια ερωτήματα των ακροατών. Ένα βασικό είναι το κομμάτι του εξοδικαστικού μηχανισμού. Πολλοί λένε ότι πάει με ρυθμούς χελώνας. Και θέλω να μου πείτε εάν αυτή είναι η εικόνα και ποιοι είναι οι λόγοι. Η εικόνα είναι ότι πράγματι έχουν ολοκληρωθεί λίγες αιτήσεις σε σχέση με αυτές που φαίνεται να έχουν κατατεθεί. Αλλά στον αριθμό αυτών που φαίνεται να έχουν κατατεθεί υπάρχουν πάρα πολλές χιλιάδες αιτήσεις συμπατριωτών μας
οι οποίες δεν έχουν ολοκληρωμένους φακέλους. Άρα υπάρχει μία πίεση από τους πιστωτές προς τις περιπτώσεις που είναι πιο όριμες να ολοκληρώσουν γρήγορα τους φακέλους, έτσι ώστε να υπάρξει τελικό αποτέλεσμα. Το παρακολουθούμε ως Υπουργείο Οικονομικών, επεμβαίνουμε εκεί που μπορούμε να επέμβουμε. Έγιναν οι πρώτες ρυθμίσεις, φαίνεται ότι είναι ικανοποιητικές για τον πολίτη, γιατί πρώτη φορά σας θυμίζω, ρυθμίζουμε το συνολικό ιδιωτικό χρέος του πολίτη και σε τράπεζες και εφορία και ασφαλιστικά ταμεία. Πρέπει και θα τρέξουμε γρηγορότερα μέσα στο 2022. Ένα θέμα που μου θέτει ένας ακροατής από την Άξο, οπότε μου λέει θα πληρωθεί το πρόγραμμα εφοδιαστικής αλυσίδας που εκκρεμεί. Μια άλλη ακροάτρια λέει. Συγγνώμη, αν μου επιτρέπετε, ναι. Αυτό είναι ένα πρόγραμμα που δεν νομίζω ότι έχει να κάνει με το Υπουργείο Οικονομικών. Ωραία, γιατί βλέπω. Δεν και... το γνωρίζω. Εντάξει, όταν προγράμματα ΕΣΠΑ και χρηματοδότηση σε κλάδους είναι του Υπουργείου Ανάπτυξης. Ξέρω ότι έχουν προχωρήσει αρκετά και διάβασα σήμερα από ανακοινώσεις ότι πληρώνονται και οι τελευταίες επιχειρήσεις μέσα από τα στοχευμένα προγράμματα των περιφερειών. Με ρωτάει ένας ακροατής αν υπάρχει δυνατότητα ή αν υπάρχει πρόθεση παράταση στις επιδότησεις των επιχειρηματικών δανείων. Είναι κάτι το οποίο ουσιαστικά έχει να κάνει περισσότερο με το Υπουργείο Ανάπτυξης. Έχει να κάνει με την ύπαρξη πόρων από ευρωπαϊκά κονδύλια. Αυτή τη στιγμή δεν είναι κάτι που έχουμε στο τραπέζι. Λιανεμπόριο και χειμερινά καταλήμματα ζητούν μέτρα ενίσχυσης ρευστότητας. Εξετάζεται κάποια χρηματοδοτικά προγράμματα μέσω ΕΣΠΑ θα μπορούσαν να αποτελούν εργαλεία αυτά. Γενικώς την αξιοποίηση του ΕΣΠΑ είναι συνδυαστικό με το προηγούμενο ερώτημά σας. Είναι ένα θέμα το οποίο προσπαθούμε, βασικά ο επισπεύδων υπουργός κ. Γεωργιάδης και το υπουργείο του, να βρει πόρους, υπολοιπόμενους πόρους του 2021 ή νέους πόρους του 2022. Έτσι ώστε να στηρίξουμε όσο μπορούμε περισσότερο επιχειρήσεις και κλάδους με βάση την αποδεδειγμένη μείωση του τζίρου που είχαν το προηγούμενο διάστημα. Είναι κάτι το οποίο θα ανακοινώσει το αρμόδιο Υπουργείο όταν είναι έτοιμο. Ένα θέμα που μου θέτουν αρκετοί ακροατές έχει να κάνει με τις τράπεζες. Οι τράπεζες έχουν ευνοηθεί από το γεγονός ότι η κεντρική κυβέρνηση με τις δικές της ενέργειες καταφέρνει να δανείζεται με εξαιρετικά ικανοποιητικά επιτόκια, αρνητικά σε ορισμένες περιπτώσεις. Έχουν αυξήσει τις καταθέσεις και από τις επιχειρήσεις αλλά και από τα νοικοκυριά, το είπατε και εσείς προηγουμένως. Θα μπορούσε να είναι ένα εργαλείο η χρηματοδότηση από των τραπεζών για να υπάρξει μια ενίσχυση της ρευστότητας αυτή την, και είστε ικανοποιημένος από τον τρόπο με τον οποίο γίνεται αυτό, κύριε Υπουργέ. Στο τι έχει κάνει η κυβέρνηση, η πολιτεία για να στηρίξει τις τράπεζες, θα σας προσθέσω άλλο ένα στοιχείο. Ό,τι αναπτύξατε ήταν απολύτως σωστό, αφορά το παθητικό των τραπεζών. Έχει κάνει όμως και μια πολύ σημαντική ενέργεια στο ενεργητικό. Έχει μειώσει μέσω του προγράμματος Ηρακλής τον όγκο των κόκκινων δανείων στα χαρτοφυλάκια των τραπεζών. Ωραία. Άρα λοιπόν. Ευνοημένες λοιπόν οι τράπεζες, υπερευνοημένες οι τράπεζες. Οι τράπεζες έχουν βοηθηθεί γιατί έπρεπε να βοηθηθούν, έτσι ώστε οι ίδιες μετά να μπορέσουν να ενισχύσουν με ρευστότητα την πραγματική οικονομία. Ωραία, είστε ικανοποιημένος λοιπόν από την ανταπόκριση των τραπεζών στην ενίσχυση της πραγματικής οικονομίας. Ζητάω περισσότερα και ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι αυτό το ζητάμε δημόσια, εντός και εκτός Βουλής και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε παρακολουθώντας σε μηνιαία βάση την πιστωτική επέκταση. Είναι γεγονός ότι έγιναν αρκετές ρυθμίσεις δανείων την τελευταία διετία. Πάνω από 500.000 στεγαστικά, επιχειρηματικά και καταναλωτικά δάνεια ρυθμίστηκαν με τους πολίτες. Βεβαίως, λόγω της κρίσης, πιθανόν κάποια από αυτά να ξανακοκκίνησαν, αλλά έγιναν σημαντικές ρυθμίσεις. Οι διαχειριστές δανείων από την πλευρά τους, που έχουν τον μεγάλο όγκο τώρα κόκκινων δανείων, συνεχίζουν να ρυθμίζουν δάνεια και θα πρέπει να το κάνουν με μεγαλύτερη έκταση. Το κρίσιμο θέμα τώρα είναι διτό. Πρώτον, να αυξηθεί ακόμα περισσότερο η πιστωτική επέκταση, που φαίνεται να ενισχύεται το τελευταίο διάστημα, και δεύτερον, πολύ σημαντικό κύριε Τζένο, να προσπαθήσουμε όλοι μαζί να ανοίξουμε την περίμετρο των επιχειρήσεων που μπορούν να δανειοδοτηθούν από το τραπεζικό σύστημα. Να το πω με απλά λόγια αυτό, όταν μια επιχείρηση μπορεί να ρυθμίσει μέσα από το τραπεζικό σύστημα ή από τους διαχειριστές δανείων, θα πρέπει όταν ρυθμίζει και υλοποιείται ρύθμιση για κάποιο χρονικό διάστημα, αυτή η επιχείρηση αυτομάτως να μπορέσει ξανά να πρασινίζει, άρα να μπορέσει να αποκτήσει πρόσβαση στη ρευστότητα. Και εκεί θα πρέπει το τραπεζικό σύστημα με τα συστήματα που έχει να ενσκύψει πιο πολύ και να διευρύνει αυτή την γκάμα των επιχειρήσεων. Δηλαδή αυτό που λέμε, συγγνώμη για τον αγγλικό όρο,
bankable επιχειρήσεις, δηλαδή επιχειρήσεις που να είναι δεκτές προς χρηματοδότηση, θα πρέπει, όπως η ίδια η ΓΕΣΕΒΕ το έθεσε στη Βουλή, να φτάσει τις 100.000 περίπου σε 9 μήνες από σήμερα. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Είναι πάντοτε κατατοπιστική. Καλή σας χρονιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή χρονιά.